I would like to arrange a viewing. Yeah, okay. How many tenants is it for? One. I'll just give you a bit of a background on the property, yeah? The property has been totally refurbished, mm-hmm. yeah? It's got brand new kitchens in there. In your little studio, you'll have a little mini kitchen, you'll mm-hmm. have an ensuite. You've got brand new decor. Που λέτε, έχω ξεκινήσει τη διαδικασία του να ψάχνω διαμέρισμα. Συγκεκριμένα, ακολούθησα την πιο περπατημένη και εύκολη εκδοχή του να ψάξεις διαμέρισμα στην Αγγλία, ή τουλάχιστον από εκεί ξεκίνησα εγώ. Μπήκα στο Zoopla, που είναι το app, θα το βάλω εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλά τέτοια apps, αλλά νομίζω το Zoopla είναι το πιο γνωστό και είναι και αυτό που με βολεύει εμένα περισσότερο από όλα και αισθητικά μου αρέσει πιο πολύ, οπότε τέλος πάντων έχω κολλήσει με το Zoopla. Μπαίνεις σε αυτό το app, βάζεις την περιοχή στην οποία θέλεις να βρεις διαμέρισμα και πόσο μακριά από αυτό το σημείο τέλος πάντων είσαι πρόθυμος να ενοικιάσεις. Βάζεις τι διαμέρισμα θέλεις και σου βγάζει όλες τις προτάσεις. Τους προηγούμενους μήνες που έμενα στο Λονδίνο είχα ενοικιάσει ένα δωμάτιο με τρεις άλλους άντρες, τέσσερις, με τέσσερις άλλους άντρες και συνειδητοποίησα ότι σαν αντικοινωνικό άτομο δεν με βολεύει καθόλου και προτιμώ να μένω μόνη μου. Στο Λονδίνο υπάρχει εκδοχή του studio που μπορείς να ενοικιάσεις ουσιαστικά ένα δωμάτιο, το οποίο είναι ένα δωμάτιο αλλά έχεις δικό σου μπάνιο και μέσα στο δωμάτιο είναι ουσιαστικά ένα κρεβάτι και μια κουζίνα. Είναι σαν πολύ πολύ μικρά διαμερίσματα, ρε παιδί μου. Το οποίο έχει το μείον ότι μένεις σε έναν μικρότερο χώρο, αλλά είσαι μόνος σου. Και εγώ προτιμώ να μείνω σε ένα μικρότερο χώρο, αλλά να είμαι μόνη μου. Η τιμή που ψάχνω εγώ είναι 6,50 με 7,50 το μήνα. Μπορείς να βρεις δωμάτια και με λιγότερο, μπορείς να βρεις μέρη να μείνεις και με λιγότερο. Που προσπαθώ, αλλά είναι όλα σχετικά. Δηλαδή, μπορεί να βρεις κάτι λίγο πιο φτηνό, αλλά θα είναι προφανώς χειρότερο ή λίγο πιο μακριά από την πόλη. So far, σήμερα έχω πάρει 3 τηλέφωνα για 3 διαμερίσματα. Οι 2 δεν μου το σήκωσαν. Η μία μου έστειλε πίσω email και της έστειλα πίσω email με κάποιες λεπτομέρειές μου. Και ο ένας άλλος μου το σήκωσε και έχουμε κλείσει ραντεβού σήμερα κατά τις 5.30 να πάω να δω το διαμέρισμα. Για να δω σε τι φάση είναι, πώς είναι κλπ. Ξέρω ότι πολλοί τώρα θα είστε σε φάση λογική τιμή, 6,50. Ναι, ναι, σοκ, το ξέρω. Στην αρχή όταν έρθε εδώ, σοκάρεσε, όλοι το παθαίνουμε. Τα διαμερίσματα στο Λονδίνο έχουν γελία τιμή. Δηλαδή είναι γελίο το πόσο ακριβό είναι να ενοικιάζεις διαμέρισμα στην Αγγλία. Άμα θες ένα decent δωμάτιο ή ένα decent studio, είναι περίπου. Η στάνταρ τιμή είναι 800 λίρες το μήνα, ρε παιδί μου. Άμα θες να μένεις σαν άνθρωπος κλπ. Σε έναν φυσιολογικό χώρο. Από εκεί και πέρα ψάχνεις για τα διαμαντάκια και τις εξαιρέσεις και τα μέρη που θα κάνεις εσύ cute, ρε παιδί μου, και προσαρμόζεις την τιμή σου. Λοιπόν, φαΐ και updates. Λυπάμαι για το θέαμα που βλέπετε. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο? Ποιος εσύ, δεν ξέρω ποιος εσύ. Που λέτε, είμαι κολόφαρδη γιατί χθες έκλεισα 3 ραντεβού να δω 3 σπίτια και το πρώτο σπίτι που είδα ήταν κουκλί και ήταν τέλειο και ήταν ό,τι καλύτερο ήθελα και ήλπιζα γενικά να βρω. Αλλά ήμουν λίγο greedy και είπα εντάξει, δεν θα το κλείσω κατευθείαν. Θα πάω να δω και τα άλλα 2 σπίτια. Και είδα τα άλλα 2 σπίτια και ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου. Το ένα συγκεκριμένα ήταν το χαρακτηριστικό βρετανικό σπίτι που κάποιος έχει πεθάνει εκεί μέσα, κάποιος έχει δολοφονηθεί εκεί μέσα 100%. Πήραμε ήδη λοιπόν και τα κλειδιά, οπότε μπορώ να πάω στη στιγμή να αρχίσω να μετακομίζω. Σήμερα λέω να κάτσω να μοντάρω ένα murder corner για να βγει ένα murder corner, γιατί έχω καιρό να ανεβάσω και πρέπει να αρχίσουμε λίγο σιγά σιγά τη σεζόν. Οπότε θα κάτσω να μοντάρω λίγο και κατά τις 5-6 θα έρθει η Αλεξία από τη δουλειά και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μπορεί να πάμε βόλτα, μπορεί να κάτσουμε σπίτι. Θα δούμε που θα μας βγάλει αυτή η ζωή. Πάρα πολύ Instagram γενικότερα. Κυκλοφορώ με ένα φυτό αγκαλιά. Και Αλεξία το ίδιο. Ιδιαίτερα λες να πούμε το τέτοιο. Πάρα πολύ Instagram, σε αυτό λέω. Γιατί δεν παίρνεις μια μονστέρα αφού το έχεις άχθη. Λοιπόν, αποφασίσαμε.
φτάσαμε. Κοίτα πόση υγρασία έχει. Κοίτα, περίμενε, κοίτα. I can't breathe. Περίμενε. Αποφασίσαμε να ανέβουμε πάνω, χωρίς να υπολογίσουμε ότι πάνω έχει περισσότερη υγρασία, που βλέπετε ότι ο φακός κρατάει για λίγα δευτερόλεπτα. Το Instagramικό το νεράκι. Και έχει και σε ασμή. Σε καν. Αλλά το μαύρο είναι πιο ωραίο. Είναι πιο ωραίο, αλλά δεν πίνεται. Είναι sparkling water, γι' αυτό κάθεται και το κράζει. Απλά δεν ξέρεις να ζεις. Γεια! Τι κάνετε, πώς είστε, λοιπόν. Όπως πρέπει να έχετε δει και σε ένα πιο παλιό μου βίντεο, αυτό είναι το σπίτι. Δεν νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτό το background, το έχω ξαναβγάλει άλλη μια φορά. Αλλά τέλος πάντων, ναι, βρήκα το σπίτι, home tour, επειδή ξέρω ότι ζητάτε πάρα πολύ. Δεν θα σας κάνω αυτή τη στιγμή γιατί είναι απλά ένα χάος. Είναι ένας πάρα πολύ μικρός χώρος και προσπαθώ ακόμα να καταλάβω πού να βάλω τι και πώς να το κάνω λειτουργικό. Σήμερα είναι η μέρα που ήρθαν τα πράγματά μου από την Ελλάδα. Είχα στείλει με New Lines Travel, νομίζω λέγεται η εταιρεία. Τα είχα στείλει με αυτούς. Είχα δει σε κάποια σχόλια ότι μου είχατε πει για αυτή την εταιρεία ότι δεν είχατε και τις καλύτερες εμπειρίες, οπότε είχα τρομάξει αρκετά και φοβόμουν μην και δεν έρθει η τηλεόραση ολόκληρη ή μην και χαθούν κάποια πράγματα τέλος πάντων στην πορεία, γιατί δεν μου είχαν δώσει κάποια απόδειξη ή κάτι. Αλλά τελικά δεν χάθηκε τίποτα, η τηλεόραση ήρθε μια χαρά, δεν έχει σπάσει τίποτα, όλα πένα. Πριν αρχίζετε και λέτε ότι α, το βίντεο είναι sponsored, ξέρω εγώ, επειδή πιο πριν μιλάω και για Zoopla και για άλλα apps και μιλάω και για το New Lines Travel, όχι, δεν είναι καθόλου sponsored. Κρίμα, αλλά δεν είναι. Μακάρι να έβγαζα λεφτά. Απλά επειδή ξέρω ότι είστε πολλοί εκεί έξω που κάνετε παρόμοια βήματα στη ζωή σας τέλος πάντων, ή επειδή μόλις βγει αυτό το βίντεο στα μηνύματά μου στο Instagram θα γίνει χαμός. Από το Μαρία, το κάνω κι εγώ και μπορείς να μου πει για την εμπειρία σου κλπ. Κλπ. Ή ξέρω εγώ πώς βρήκε σπίτι στην Αγγλία. Έχω άπειρα τέτοια μηνύματα. Οπότε προσπαθώ να μοιράζομαι μαζί σας κάποια δικά μου έτσι, κάποιες δικές μου εμπειρίες. Και το πώς κάνω εγώ πράγματα για να μπορείτε να τα δείτε και να ίσως σας δώσει κάτι τέλος πάντων αυτό το vlog. Έχω ένα σωρό πράγματα που πρέπει να φτιάξω σήμερα και να βάλω τα πάντα στις θέσεις τους. Επίσης πρέπει να μοντάρω σήμερα γιατί δεν έχω μοντάρει ακόμα το πρώτο επεισόδιο του Murder Corner Extended και πρέπει να βγει σε 2 μέρες. Κυριολεκτικά έχω πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά εκεί είναι τα πράγματα που ήρθαν και κάποια άλλα πράγματα που δεν έχω βγάλει ακόμα από τις σακούλες τους. Οπότε πρέπει να τα βγάλω όλα αυτά και κάπως να τα τοποθετήσω στο σπίτι. Οπότε αυτά για αυτό το vlog. Ευχαριστώ που τα βλέπετε, ευχαριστώ που σας αρέσουν, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να τα φτιάχνω και είναι κάτι καινούριο το οποίο μαθαίνω, ας πούμε, και πειραματίζομαι. Και μου αρέσει να τα βλέπω κιόλας πάρα πολύ από άλλους ανθρώπους, οπότε το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Χαίρομαι που κάποιοι μου στέλνετε και μου λέτε ότι σας βοηθάνε ή ότι αγχώνεστε, αλλά τα βλέπετε και νιώθετε ότι δεν είστε μόνοι. Είναι ωραίο πράγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν. Σιγά σιγά ξεκινάω σχολή, βγήκε το πρόγραμμα σχολής μου. Σιγά σιγά μπαίνω σε μια ρουτίνα, γιατί μέχρι τώρα καθόμουνα, η αλήθεια είναι. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε στα επόμενα επεισόδια. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.